Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι 24 ώρες κλείνουν απόψε τον τέταρτο τους κύκλο με μια ξεχωριστή προσωπική ιστορία μιας γυναίκας η οποία έρχεται να συγκινήσει, να προβληματίσει και να στείλει μηνύματα ζωής. Η κυρία Λουίζα Ζορπά είδε τη ζωή της σε μια στιγμή να ανατρέπεται, αλλά κατάφερε να αναγεννηθεί μέσα από τον πόνο που της προκάλεσε η περιπέτειά της με τον καρκίνο. Πάμε να τη γνωρίσουμε. Κυρία Ζορπά, να σας ευχαριστήσω που μας υποδέχεστε εδώ στο υπέροχο σας σπίτι. Είναι το τελευταίο επεισόδιο της τέταρτης μας σεζόν, δηλαδή κλείνουμε έναν κύκλο μαζί σας και σας ευχαριστούμε για την τιμή. Εγώ ευχαριστώ για το προνόμιο και την τιμή να βρίσκεστε σήμερα εδώ στο σπίτι μου, στο Λιθροδόντα. Προνόμιο γιατί εκπομπές όπως τη δική σας μορφώνει τον κόσμο, τον φέρνει πιο κοντά, τον συνδέει. Ιστορίες που διαφορετικά χωρίς τη δική σας την εκπομπή θα έμειναν στην αφάνεια. Είναι μεγάλη χαρά που σας ξαναβλέπω όλους. Πραγματικά ευχαριστώ για την τιμή. Και για μας το ίδιο. Θα ρωτήσω κάτι έτσι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που προγραμμάτιζα να ξεκινήσουμε. Τι πιστεύετε ότι θα βγάλουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή? Το σκέφτηκα. Οπωσδήποτε κάθε ιστορία κουβαλεί όχι μόνο ένα μήνυμα, μηνύματα ανάλογα με εκείνον που τα ακούει, που την ακούει. Ο κόσμος γαλουχείται μέσα από προσωπικές ιστορίες, από την αυγή της ανθρωπότητας. Από τη δική μου ιστορία θα φανούν και άλλες ιστορίες ακόμα που βρίσκονται και στο υποσυνείδητο οποιοδήποτε. Θα βρουν ομοιότητες και εύχομαι να ταυτιστούν. Από δικής μου μεριάς ο λόγος που αποφάσισα να δεκτώ την τιμητική σας πρόταση είναι διότι μια εκπομπή όπως τη δική σας με τέτοια αναπήχηση θα φτάσει σε πολλά πρόσωπα, σε πολλά αυτιά για να ακούσουν ότι μια διάγνωση καρκίνου δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή μιας ιδιαίτερης απόστασης ζωής. Πάμε να πάρουμε λοιπόν αυτή την ιστορία από την αρχή. Από πού κατάγεστε? Κατάγομαι από τον Άγιον Επίκτητον της Κερίνιας και μετά την εισβολή μεγάλωσα στον Άγιο Δομέτιο και στη Λακατάμια. Κερίνια είναι στο αίμα μου, στην καρδιά μου, στην ψυχή μου. Ταξίδεψα σε πολλές χώρες του κόσμου και το τραγικό ήταν ότι μπορούσα να ζήσω σε όλες τις χώρες του κόσμου και σε όλες τις πόλεις του κόσμου εκτός από τη δική μου, το χώμα που γεννήθηκα. Και για διάστημα να αυτοεξορίστηκα με αυτήν την πίκρα από την Κύπρο. Συγκυρίες όμως με έφεραν πίσω. Λατρεύω την Κύπρο, λατρεύω την κάθε σπίθαμή της. Αλλά εύχομαι να μην φύγω από τη ζωή με αυτήν την πίκρα της προσφυγιάς. Πώς σας μεγάλωσαν? Εντάξει,
ζήσαμε, μεγαλώσαμε πολύ δύσκολα. Ο πατέρας μου αναγκάστηκε να φύγει από την Κύπρο να δουλέψει όταν γίναμε πρόσφυγες. Η μητέρα μου με 5 παιδιά φύγαμε από την Κερίνια με τα ρούχα που φορούσαμε. Είχα 2 θείους αγνώμενους, βρήκαν τον Έτα. Τον έναν, ο δεύτερος, ο μικρός, είναι ακόμη αγνώμενος, ήταν 24 ετών, τελείωσε στην Ελλάδα φιλολογία και αρχαιολογία. Και μόλις ήρθε στην Κύπρο, πήρε το πτυχίο του, χάθηκε δυστυχώς. Ήταν αξιωματικός. Μετά εμείς στη δεύτερη εισβολή, στην προσπάθεια μας να ξεφύγουμε από τα χέρια των Τούρκων, δεν τα καταφέραμε και πιαστήκαμε εχμάλωτοι έξω από το Παλέκηθρο με άλλα γυναικόπαιδα. Ναι, αυτές τις αναμνήσεις δεν θέλω να με πληγώνουν πάρα πολύ. Μας με την Λουίζα μετρά πάρα πολλά χρόνια, ακριβώς μετά τον πόλεμο. Βρεθήκαμε στον οδηγισμό, στο προσκοπείο, για πρώτη φορά και από τότε είχαμε δεθεί για κάποιο λόγο ψυχικά, σωματικά, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά είναι μια φιλία ανεξίτηλη. Μια φιλία αδιάσπαστη, μια φιλία που κρατά τόσα χρόνια. Τι ηλικίες ήσασταν στη γνωριμία μετά τον πόλεμο? Είμαστε 11 χρονών. Χαρακτηριστικό είναι οι συναντήσεις που είχαμε με τη Λουίζα όταν πηγαίναμε στην ομάδα του στο προσκοπείο. Τις εκδρομές μας, τους περιπάτους μας. Τότε δεν υπήρχε ούτε το ίντερνετ, ούτε τα κινητά, ούτε τα Messenger. Και οι συναντήσεις μας γίνονταν, προγραμματίζαμε τις από προηγουμένως. Από την τελευταία συνάντηση, προγραμματίζαμε την επόμενη συνάντηση. Θα συναντηθούμε η ώρα 4 στο δρομάκι που ενώνει τα σπίτια μας. Είμαστε κοντά, μέναμε και δύο στον Άγιο Δομέτιο. Και είχαμε ένα σημείο συνάντησης στο δρόμο και λέμε την τάδε ώρα θα συναντηθούμε εκεί. Και ξεκινούσαμε τη βόλτα μας, να πάμε να πιούμε έναν καφέ, όπου υπήρχε καφέ τότε. Να περπατήσουμε ή να έρθει σπίτι μου, να πάω εγώ σπίτι της. Και στις χαρές και στις λύπες και στις δυσκολίες της ζωής είμαστε μαζί με τη Λουίζα. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Από τα παιδικά μας χρόνια. Με τη Λουίζα γνωριστήκαμε μετά τον πόλεμο του 1974, όταν πρόσφυγας είχε έρθει με την οικογένεια της και εγκαταστάθηκε στον Άγιο Δομέτιο. Και εκείνη την εποχή τα παιδιά δεν είχαν όλα αυτά τα παιχνίδια και τις εξόδους που έχουν σήμερα οι νεαροί. Άρα το καταφύγιο ήταν το προσκοπείο, το οποίο μας επρόσφερε τις εξόδους μας οργανωμένα, κατασκηνώσεις, την ομαδικότητα, να μάθουμε καινούργια πράγματα. Οπότε βρεθήκαμε και οι δύο στον χώρο αυτό, παιδιά τότε, και αφού ήμασταν και στην ίδια γειτονιά, ξεκίνησε έτσι μια όμορφη φιλία, η οποία κράτησε πάρα πολλά χρόνια και κρατάει ακόμα και ελπίζουμε και είμαστε σίγουρες ότι θα κρατήσει μέχρι το τέλος. Η πορεία πώς ακολούθησε η ζωή σας?
με πολλές μεταξύ επιλογές, αποφάσεις άσχημες, ομορφές. Και η ανασφάλεια πιστεύω ότι δυστυχώς δεν είχαμε ψυχολογική στήριξη μετά τον πόλεμο. Μεγαλώσαμε με τρομερές ανασφάλειες. Με μια σύγχυση ταυτότητας, αν θέλετε. Τώρα το καταλαβαίνω μετά που μορφωθήκαμε, διαβάσαμε, καταλάβαμε. Και πηγαίνοντας πίσω, οι επιλογές μας, οι αποφάσεις μας δεν ήταν προς το συμφέρον μας και γίνονταν για λάθος λόγους. Λόγω αυτής της σύγχυσης, μας έδωσε ποτέ η ευκαιρία να δούμε πραγματικά ποιοι είμαστε. Δηλαδή, ό,τι έφερνε η εποχή, ό,τι έφερνε στον δρόμο μας η ζωή, ήταν καταστάσεις που ίσως να προσπαθούσαμε να αρπαζόμαστε κιόλας από διάφορες συγκυρίες. Το θέμα είναι, ήταν δικές μου επιλογές, ήταν δικές μου αποφάσεις. Και αν δεν ήταν αυτή, οπωσδήποτε αυτή η πορεία, διότι κάθε λεπτομέρεια ζωής προσθέτει στον χαρακτήρα που κτίζεται, διότι κτίζεται ο χαρακτήρας μέσα από τις εμπειρίες, μέσα από την κουλτούρα, μέσα από τις αντιδράσεις. Κτίστηκε ο χαρακτήρας και κτίζεται ακόμη. Δεν είναι κάτι στατικό. Ακόμα και η δική μας συζήτηση, θα φύγετε από εδώ και εσείς αλλαγμένος και εγώ αλλαγμένη, οπωσδήποτε. Είμαι ευγνώμων που έζησα, τα μονοπάτια μου με έφεραν. Μέχρι εδώ, τα πόδια μου, εντάξει. Ποιος μπορεί να πάει πίσω και να πει, ω, μακάρι να μην συνέβαινε το ένα, μακριά να μην συνέβαινε το άλλο. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, με τι ασχοληθήκατε στη ζωή σας? Καταρχήν, άρχισα να δουλεύω σε μια εταιρεία, την Ιωάννη και Παρασκευαϊδη. JNP, μεγάλη κολοσσός την δεκαετία του 80-90. Τα πρώτα μου βήματα εκεί, μετά μεταφέρθηκα στο γραφείο της Ιωάννη και Παρασκευαϊδη στο Λονδίνο. Και από εκεί έφυγα και πήγα στην πρεσβεία της Κύπρου στο Λονδίνο, στο γραφείο του πρέσβη. Δούλεψα εκεί 2 χρόνια και μετά μεταφέρθηκα από την πρεσβεία μας στο Λονδίνο στην πρεσβεία της Κύπρου στη Νέα Δελχή, στην Ινδία. Γεμάτες εμπειρίες, θυνατές εμπειρίες. Πήρα στη Νέα Δελχή, δημιούργησα με τον αείμνηστο κύριον Ιπαμινόνδεν πρέσβης που ήταν τότε στη Νέα Δελχή, το πρώτο ελληνικό σχολείο της Νέας Δελχή, με τη βοήθεια του Υπουργείου Παιδείας. Στο μεταξύ, στο Λονδίνο πέρασε εξετάσεις και έγινα δασκάλα ελληνικών σε ξένους και δίδαξα σε 2 σχολεία. Μια ζωή γεμάτη εμπειρίες. Μια ζωή γεμάτη εμπειρίες. Και αντιθέσεις. Η απόφαση να έρθετε πίσω. Η απόφαση να έρθω πίσω ήταν καθαρά πρόβλημα υγείας. Το 2012 είχα περίεργα συμπτώματα βαριού κρυολογήματος που δεν περνούσα. Ήμουν στο εξωτερικό, πήγα σε γιατρούς, μου είπαν ότι ήταν είδημα στις φωνητικές χορδές. Πήρα αντιβίωση, πήγα σε πνευμονολόγο. Αλλά συνεχίζονταν τα συμπτώματα. Και αποφάσισα να έρθω πίσω στην Κύπρο να δω τι γίνεται. Το μεταξύ έκανα και βάρος αρκετό. Ζούσατε μια ζωή, όπως μου την περιγράφατε,
Έτσι, βλέπω τις εικόνες μπροστά μου και στο Λονδίνο και στο Νέο Δελχή και λοιπά. Και στην Αμερική και στην Ινδία και στην Μαλαισία και στην Κίνα. Μέσω, ναι, ήταν η οικογένεια. Έπρεπε να είναι στο εξωτερικό. Κακές συνήθειες είχατε όμως, όπως κάθε άνθρωπος. Οπωσδήποτε. Δυστυχώς, δυστυχώς. Κάπνιζα. Και εντάξει, τότε δεν είναι δικαιολογία. Όταν ήμασταν εμείς νεαροί, το κάπνισμα ήταν παντού, ήταν μόδα, ήταν στις διαφημίσεις, ήταν στις τηλεοράσεις, στα περιοδικά. Δεν υπήρχε η καμπάνια, η εκστρατεία που υπάρχει τα τελευταία έτσι, 15 χρόνια στην Κύπρο. Δυστυχώς διαγνώστηκα με προχωρημένο καρκίνο του λάρυγγα. Και από τότε άρχισε διάνυση μιας απόστασης δύσκολης ζωής. Και είχα και ένα παιδί να μεγαλώσω, να παρηγορήσω. Και μάλλον αυτό το κομμάτι του να παρηγορήσω το παιδί μου ήταν από τα πιο δύσκολα. Και ντρεπόμουν, δηλαδή σκεφτόμουν σε περίπτωση που πήγαινε κάτι στραβά και έπρεπε να φύγω, ντρεπόμουν που θα άφηνα το παιδί μου πίσω και πώς θα νιώσει το παιδί μου. Και αυτή η σκέψη ήταν βασανιστική. Όταν ακούσατε τη διάγνωση, ποια ήταν η πρώτη αντίδραση? Κύριε Κωνσταντίνου, κανένας δεν είναι προετοιμασμένος για να ακούσει μια διάγνωση καρκίνου ή οποιασδήποτε σοβαρής αρρώστιας, for that matter. Είναι ένα χτύπημα στο κέντρο της ψυχής. Μοιράστηκα, νομίζω, εκείνη την ώρα. Το μόνο που μπορώ να θυμηθώ έντονα είναι ένα μοίρασμα. Περπατούσα και πίσω μου υπήρχε κάποιος άλλος, μια σκιά. Πολύ δυνατές σκέψεις. Ήταν ένα μεγάλο σοκ για την ίδια πρώτον που διαγνώστηκε με τον καρκίνο. Και από την πρώτη στιγμή, όταν ήμουν δίπλα της και το έμαθα, εγώ της είπα πολύ ανθρώπινα, αποκλείεται, δεν συμβαίνει σε σένα. Έγινε λάθος διάγνωση, κάτι άλλο θα το ξεπεράσουμε. Ήδη κάποια στιγμή και εγώ λυγίσαμε. Φοβόταν. Ο φόβος μας νιώσαμε κάτι πολύ ανθρώπινο, κάτι πολύ φυσιολογικό. Θυμό. Θυμώσαμε γιατί να συμβεί αυτό. Και από την πρώτη στιγμή είπε όχι, δεν θέλω να συνεχίσω να ζω. Λύγησε. Ήμουν τρομοκρατημένη. Πώς θα της το πω? Ήταν, αντιλαμβάνομαι, και η ίδια κρεμασμένη από πάνω σας. Ένα παιδί είχα και είμαστε συνέχεια μαζί. Η φροντίδα της και η παρέα της ήταν η ζωή μου. Της είπα ότι υπάρχει έναν είδημα στις φωνητικές σπουδές και πρέπει να το αφαιρέσω. Μου λέει, και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Είναι καρκίνος. Δεν μπορούσα να τις πω ψέματα, έσκυψα το κεφάλι μου. Ακόμα και εκείνη τη στιγμή. Ακόμα και τώρα. Το βλέμμα της, σαν μαχαίρι. Ήταν σαν μαχαίρι, νιώσα τέτοιον πόνο.
ψηλά αμέσως. Του κανένα μου λέει, δεν πειράζει να μάθω. Και αυτό θα περάσει. Και τώρα μια μάνα να προσπαθεί να αρπακτεί από δύο λέξεις του παιδιού της. Ο καρκίνος στο Λάριγκα είναι σε μια ιδιαίτερη περιοχή του ανθρώπινου σώματος. Είναι πολύ κρίσιμος ο ρόλος του οργάνου του Λάριγκα, γιατί πρώτον προστατεύει φωνητικές χορδές, που λέγεται και κουτί φωνής ο Λάριγκας. Οι φωνητικές χορδές προστατεύουν τους πνεύμονες κατά την κατάποση τροφής υγρών και άλλων σωματιδίων για να μην γίνεται εισρώφηση, βοηθάει στην αναπνοή, τίποτε. Και ελέγχει τη ροή του αέρα την ώρα που αναπνέουμε και κατά το βήχα, για να μην πνιγόμαστε. Είναι σε μία περιοχή πολύ κρίσιμη και λέγεται και είναι, ανήκει και στην ομάδα καρκίνων κεφαλής και λαιμού. Και δυστυχώς η κύρια αιτία του καρκίνου του Λάριγκα είναι το κάπνισμα. Στην Κύπρο τουλάχιστον 700 άνθρωποι το χρόνο φεύγουν με αυτόν τον τρόπο και είναι κρίμα. Το πρώτο σοκ ήταν η διάγνωση. Αντιλαμβάνομαι ότι το επόμενο ήταν η λαριγκεκτομή. Λοιπόν, δεν περίμενα και κανένας δεν περίμενε να αντιμετωπιστεί έναν καρκίνωμα στις φωνητικές χορδές με τέτοια ακραία μέθοδο, διότι του ακροτηριασμού του Λάριγκα. Μου είπαν ότι πρέπει να αφαιρεθεί ο όγκος που βρίσκεται στις φωνητικές χορδές. Μπήκα στο χειρουργείο και ήταν εκεί όλη η οικογένεια μου, η αδερφή μου, οι ανεψιές μου, οι φίλες μου, η Δέσπου και η Εύη, κοντά μου πάντα. Μπήκα στο χειρουργείο για να χειρουργηθεί ο όγκος στις φωνητικές χορδές. Και τελικά νιώθω τον εαυτό μου να ξυπνά και γύρω μου γιατροί, νοσοκόμοι να μιλούν, η κόρη μου να στέκεται από πάνω μου και να είναι ανήσυχη, η αδερφή μου. Έβλεπα ότι έκαναν κινήσεις στα χέρια τους, πρέπει να υπογράψεις, πρέπει, και έλεγα ότι δεν καταλαβαίνα. Τελικά σιγά σιγά όταν εξασθένησε το υπνοτικό, μου είπαν ότι ο καρκίνος προχώρησε και πρέπει να αφαιρεθεί ολόκληρος ο Λάριγκας για να ζήσω. Διαφορετικά, 2-3 μήνες ζωής ήταν ξαπλωμένος. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα απελπισία, απόγνωση και έλεγα δεν θα κάνω αυτό το πράγμα. Δεν θα κάνω αυτό το πράγμα. Ξέρατε τις συνέπειες. Το να αφαιρεθεί ο Λάριγκας, οι λειτουργίες είναι η αναπνοή, είναι η κατάποση, είναι η ομιλία, οπωσδήποτε, και δεν ήξερα λεπτομέρειες των επιπτώσεων. Αλλά ήξερα τι σημαίνει να μην έχει κάποιος Λάριγκα. Και είπα, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν θα υπογράψω. Σε μια φάση, μέσα στην απελπισία μου, μέσα στη σκοτεινιά μου, γυρίζω, βλέπω το παιδί μου. Με έβλεπε τόσο με τέτοιον πόνο. Προώρον πένθος, έτσι έρχεται στο μυαλό μου, γονάτισα. Η συνείδηση μου γονάτισα. Λέω, τι λες, τι πας να κάνεις. Άμα σου λένε ότι άμα κάνεις αυτή την εγχείρηση θα επιβιώσεις. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ο μηχανισμός μέσα μας που βοηθά στο να μας ταρακουνήσει και να πάρουμε, να διαλέξουμε εκείνον που θα βοηθήσει.
μια κοπέλα στην ηλικία που ήταν η Λουίζα, είναι δύσκολο να ξυπνήσει μια μέρα και να της ανακοινώσουν οι γιατροί ότι πρέπει να αφαιρεθούν οι φωνητικές της χορδές, πρέπει να γίνει λαρυγγεκτομή, γιατί αλλιώς θα πεθάνει. Αυτή ήταν η διάγνωση που είχαμε από την Κύπρο, από τους γιατρούς στην Κύπρο. Σίγουρα είναι μεγάλο σοκ. Όταν ήρθε αυτή η διάγνωση για τη Λουίζα και η Λουίζα αρνείται να κάνει την εγχείρηση, έπρεπε κάποιος να επέμβει. Και εγώ και η φίλη μας η Εύη βρεθήκαμε στο νοσοκομείο δύσκολες στιγμές. Ένας άνθρωπος ο οποίος πονεί, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ταλαιπωρημένος, πώς του εξηγάς και θα το κατανοήσει, διότι ήταν και μεταξύ φαρμάκων που έπαιρνε για να μην πονεί κτλ. Εντάξει, τα καταφέραμε, ήμασταν δίπλα της, όπως ήταν και εκείνη πάντα δίπλα μας, χωρίς να το καταλαβαίνει. Περάσαμε δύσκολες στιγμές, πολύ σκοτεινές στιγμές, αλλά το ξεπεράσαμε. Όταν της δώσαμε τη δύναμη όσοι μπορούσαμε, μετά είπε, εντάξει, θα το κάνω. Θα κάνω την επέμβαση και θα προχωρήσω στη ζωή μου. Και το έκαμε. Θέλω να μου περιγράψετε λίγο τη στιγμή που ξυπνήσατε μετά τη λαρυγγεκτομή, που αντιλαμβάνομαι άλλαξαν όλα. Κύριε Κωνσταντίνο, θα σας φανεί περίεργο. Μόλις θυμάμαι πολύ ζωντανά την πρώτη στιγμή που άνοιξα τα μάτια μου, δεν είμαι σίγουρη μετά από πόσες μέρες. Γύρω μου ήταν η ομάδα των χειρουργών που με χειρούργησε μαζί με τον κύριο Βιολάρη. Και θυμάμαι ο κύριος Βιολάρης μου έδωσε ένα χαρτί και μια πένα και μου λέει, θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Και έγραψα, πεθαίνω. Και μου λέει, όχι. Γι' αυτόν έγινε η λαρυγγεκτομή. Και η δεύτερη ερώτηση μου ήταν, από το κάπνισμα. Ήταν πολύ, πολύ ενστικτόδης η ερώτηση, από το κάπνισμα. Και μου λέει, δυστυχώς, από το κάπνισμα. Αλλά εδώ οφείλω να πω κάτι πολύ... πολύ όμορφο που συνέβη κατά τη διάρκεια, πολύ σπάνια, νομίζω δύο φορές το είπα, καθ' όλη τη διάρκεια της εγχείρησης, μπροστά μου και τους έβλεπα. Δύο μορφές, ιερωμένος και ιερωμένη, μπροστά μου, άσπρο φόντο, δεν ξέρω, κενό, ήταν ένα άσπρο κενό και ήταν μπροστά μου και παρακολουθούσαν όλη την εγχείρηση και με έβλεπαν. Με ακολουθούν οι μορφές αυτές και ήξερα ότι θα επιβιώσω. Αυτό που ζήσατε, που βιώσατε, ήταν παιχνίδι του μυαλού, πιστεύετε, ή τεκμήριο αυτού του ανώτερου που έχει ανάγκη ο άνθρωπος να πιστεύει? Νομίζω το δεύτερο. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που είχα τέτοιες έτσι εμπειρίες. Το τι πιστεύει ο καθένας είναι πολύ προσωπικό, οπωσδήποτε. Ανάγκη του μυαλού δεν ήταν, γιατί αν ήταν θα ξεχνιόταν και δεν θα θυμόμουν την κάθε λεπτομέρεια, πιστεύω, μετά από τόσα χρόνια. Μετά από τόσα χρόνια. Δεν πιστεύω, το ξέρω, διότι το πιστεύω, υπάρχει μια μικρή αμφιβολία. Δεν πιστεύω, το ξέρω. Ανακαλύψατε ποιες ήταν, ναι, αυτές ποιες ήταν? Ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ειρήνη. Είναι και συγκυρίες βοήθησαν έτσι να ανακαλύψω. Ναι. Και ποτέ μου δεν πήγα ούτε στον Άγιον Κυπριανό, ούτε στην Αγία Ειρήνη, ούτε δεν είναι... υπάρχει πίστη μέσα μου, δυνατή, αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάει κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Δυστυχώς, δεν ξέρω τι να πω, εντάξει. Λοιπόν, και ξυπνάτε σε έναν κόσμο χωρίς φωνή.
Χωρίς φωνή και όχι μόνο χωρίς αναπνοή, κύριε Κωνσταντίνου, δεν ανέπνεα. Ένιωθα τρομοκρατημένη. Τρομοκρατημένη, διότι δεν μπορούσα ούτε να κινηθώ. Λάστιχα πάνω, κάτω, παντού, ουρινογαστρικός, κρεμόταν. Ήταν άθλια η κατάσταση, άθλια η εικόνα. Μετά τη λαρυγγεκτομή, και δύσκολα, πολύ δύσκολα το δέχεται ο άνθρωπος τέτοιου είδους, έτσι, ταλαιπωρίες του σώματος. Η επιλογή μου να δοκιμάσω να καπνίσω. Μα δεν δοκιμάζεις, δεν μπορείς να δοκιμάσεις ένα τσιγάρο. Αποφασίζεις να γίνεις καπνιστής. Όσον αφορά τον καρκίνο του λάριγγα, ο καρκίνος του λάριγγα παίρνει μέχρι και 25 χρόνια να εξελιχθεί. Τώρα, γι' αυτό και βλέπουμε τα θύματα του καπνού από τον καρκίνο του λάριγγα. 45 χρονών και πάνω. Μια διάγνωση καρκίνου δεν επηρεάζει μόνο τον άνθρωπο που προσβάλλεται από την ασθένεια. Προσβάλλει το άμεσο περιβάλλον του, αλλά και τους φίλους του και τους συναδέλφους του στη δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο. Και είναι κρίμα, αφού υπάρχει τρόπος να βοηθήματα. Τώρα ιδίως υπάρχουν οι καινούργιες οι θεραπείες, διότι είναι αρρώστια και θεωρείται ψυχιατρική ασθένεια ο εθισμός στη νικοτίνη. Οπωσδήποτε πρέπει όλοι μας να βάλουμε τα δυνατά μας, να αγαπήσουμε αυτόν το σώμα μας, το οποίο μια φορά ερχόμαστε στη ζωή, και να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε αυτήν την απόσταση της ζωής μας με όσον το δυνατόν λιγότερα ρίσκα. Διότι ρισκάρεις. Το κάπνισμα ναι μεν έτσι, αλλά ξέρουμε, το μυαλό μας ξέρει πόσον κακό κάνει. Που ακολούθησε της λαρυγγεκτομής. Λοιπόν, μετά τη λαρυγγεκτομή και σε διάστημα τριών μηνών, επειδή ο καρκίνος είχαμε μετάσταση στους λιμφαδένες, έπρεπε να κάνω χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία για να οποιαδήποτε υπολείμματα του καρκινωμάτων να φύγουν. Άθλιες στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να θυμάμαι, αλλά για χάρη της εκπομπής ταπεινώνεται το εγώ. Και πώς περνούν όλες οι 5,5 ώρες της χημειοθεραπείας. Πώς περνούν. Τι κάνεις. Μέσα σε αυτόν τον κυκιόν των σκέψεων και της αγωνίας. Εγώ βρήκα πάντως, βρήκα τρόπο να φεύγω από μένα. Ήταν η αρχή του να αρχίσω να φεύγω από μένα, από τη δική μου ιστορία, από τη δική μου την κατάσταση. Και άρχισα, χωρίς φωνή, να ρωτώ τη διπλανή μου την κυρία, να πούμε, «Σ' είσαι». Τελικά για όλους μας ήταν η ίδια η ψυχολογία. Αλλά ήταν ένας τρόπος να περνάει όχι μόνο η ώρα, απλώς να ξεκαθαρίζει και το μυαλό να φύγει από μένα. Δεν υπήρχε λόγος. Τόσο κόσμος υποφέρει. Μετά όταν έκαμε την επέμβαση, οι στιγμές ήταν πάρα πολλά δύσκολες. Είχε πρόβλημα στην κατάποση, στην όσφρηση, στη γεύση. Εγώ εκείνο που έζησα και θυμούμαι είναι ότι μετά όταν τέλειωσε η επέμβαση, επέρασε κάποιος πολύ δύσκολος καιρός.
Μιλούσαμε με μηνύματα, δεν μπορούσε να μιλήσει. Ή έγραφε στον πίνακα και εγώ απαντούσα της. Και μετά όταν τελειώσαν αυτά, τα λέμε έτσι απλά τώρα, αλλά ήταν μεγάλη δυσκολία και είναι πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία για κάποιον άνθρωπο που έχει αυτό το θέμα. Βγαίναμε έξω να φάμε και μου έλεγε χαρακτηριστικά, «Φιλενάδα, δοκίμασε το φαγητό, πες μου αν είναι εύγευστο, τι γεύσεις έχει, για να αντιληφθώ κι εγώ μέσω σου εσένα τι τρώω». Το κομμάτι της επικοινωνίας, πώς το διαχειριζόσασταν? Πολύ δύσκολο, πολύ άσχημα, πολύ δύσκολα. Πήγαινα μόνη μου στις θεραπείες, αλλά οι γιατροί του ογκολογικού και οι ακτινολόγοι, δηλαδή είναι άνθρωποι διαλεγμένοι, άνθρωποι που και εκπαιδευμένοι, αλλά και νιώθουν τον άλλον. Με βοηθούσαν πάρα πολύ. Πόσες φορές λιποθύμησα, πόσες φορές επειδή δεν μπορούσα να αναπνεύσω, με έβαζαν στο μηχάνημα της ακτινοθεραπείας και με πρέπει να σταματήσουν για να βήξω, να μπορώ να καθιστώ και μετά. Πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά η δύναμη ήταν εκεί και το πέρασα και εκείνο. Πολλές οικονομικές δυσκολίες που είναι επιπλέον πρόβλημα τότε. Και δυστυχώς τότε δεν υπήρχαν, ήταν το 12-13 που υπήρχαν αυτές οι οικονομικές, τα οικονομικά προβλήματα στην Κύπρο. Και δεν υπήρχε καθόλου βοήθεια για άτομα που υπέφεραν και δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Δεν μπόρεσα να ξαναβρω δουλειά ποτέ. 3 χρόνια το παιδί μου μιλούσε για μένα. Δεν κυκλοφορούσα, διότι δεν, πού να πας. Ήταν πολύ δύσκολη, είναι δύσκολη επιβίωση χωρίς φωνή. Και όχι μόνο, ξέρετε, να χαθεί φωνή, μπορεί να επιβίωσα την εγχείρηση. Αλλά η φωνή είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία της ταυτότητας του ανθρώπου. Και η ταυτότητα, ο χαρακτήρας του ποιος είσαι, όταν μια συνειδητοποίηση, ένα Σαββατόβραδο στο νοσοκομείο. Ήταν μαζί μου η φίλη μου η Εύη Σαββίδου, ένα Σαββατόβραδο. Θυμηθήκαμε τα παιδικά μας τα χρόνια, τις τρέλες μας και γελούσαμε. Και εγώ κατάλαβα ότι δεν είχα γέλιο, δεν μπορούσα να γελάσω. Τότε ένιωσα πένθος, θλίψη. Και αποφασίσαμε με την Εύη να θάψουμε τη φωνή μου σε μια νοερή ταφή. Κλάψαμε και οι δύο. Εντάξει. Και έφυγε. Αλλά χρόνια μετά κατάλαβα ότι με το δάψιμο της φωνής θαύτηκε και ότι είχε σχέση με την προσωπικότητα. Τότε ενεργοποιηθήκατε για να φτάσουμε σε αυτόν το οποίο έχουμε ως αποτέλεσμα σήμερα? Η απόγνωση της εξάρτησης μου από το παιδί μου και από άλλους που ήταν γύρω μου να μιλήσουν για μένα, δεν μπορούσα να βγω έξω μόνη μου καταρχήν. Δεν μπορούσα να πάω πουθενά μόνη μου. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω. Ήμουν αδύνατη, πάρα πολύ αδύνατη, λόγω των θεραπείων. Και σε περίπτωση κινδύνου δεν θα μπορούσα ούτε για βοήθεια να φωνάξω ούτε τίποτα. Και έτσι ήμουν πάντα υποπιτήρηση. Λοιπόν, ήμουν στο εξωτερικό. Και λέω, δεν γίνεται, πρέπει να βρω έναν τρόπο να ξαναμιλήσω. Πρέπει να προχωρήσω ένα βήμα μπροστά. Η μόνη αλήθεια μέχρι τότε στη ζωή μου, μετά τη λαρυγγεκτομή, ήταν η αγάπη μου για το παιδί μου. Τα άλλα όλα εξαφανίστηκαν. Και έπρεπε να κάνω ένα βήμα μπροστά. Και οπωσδήποτε η επικοινωνία ήταν, επιβαλόταν, δεν γινόταν να μείνω έτσι.
Ήμουν στο Πεκίνο τότε. Και είπα, θα μάθω Κινέζικα. Είπα, θα προκαλέσω την τύχη μου, όσο αστείο και να ακούγεται. Λέω, θα μάθω Κινέζικα. Και βρήκα στο διαδίκτυο ένα πρόγραμμα. Και άρχισα, γιατί Κινέζικα, διότι η Κινέζικη γλώσσα είναι η γλώσσα των τόνων. Έχει 4 τόνους. Και έναν να έμαθαινα, ήταν μεγάλη υπόθεση. Και είναι και σύλλαβες οι λέξεις. Και άρχισα δειλά-δειλά να μάθω να αναπνέω. Μάθα να αναπνέω, διότι δεν ανέπνεα κανονικά. Εμείς δεν αναπνέουμε ρηχά από τους πνεύμα, από το στήθος. Αναπνέουμε από την ηλιά. Και μάθα να αναπνέω βαθιά, για να οξυγονώνονται οι πνεύμονες. Και υπάρχει διαδικασία μετά στη λαριγκεκτομή ή μετά τη λαριγκεκτομή. Μπαίνει μια βαλβίδα φώνησης, είναι μια μικρή βαλβίδα σιλικόνης, η οποία γι' αυτό και μπορώ να σας μιλώ τώρα. Μπαίνει κατά την εγχείρηση ή μετά την εγχείρηση. Η οποία συνδέει το νοσοκλήνιο του ισοφάγου με την τραχεία και με την εισπνοή από την κοιλιά, ο αέρας περνά από το διάφραγμα, σπρώχνει τον αέρα, περνά από την βαλβίδα για να πάει στο στόμα και να αρθρώσουμε λέξεις. Είναι μεγάλη υπόθεση. Πώς γίνεται με το να κλείσουμε την οπίν που υπάρχει, μόνιμη οπίν που υπάρχει στο λαιμό. Λοιπόν, δειλά-δειλά άρχισα να μαθαίνω να μιλώ, που πήρε πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, τέλος του 16. Άρχισα να εκφράζομαι με λέξεις. Προσπαθούσα πάρα πολύ. 5 ώρες πρακτική. Πονούσα το στόμα μου, πονούσαν οι μύες μου όλοι. Όλα γίνονται για ένα σκοπό, κύριε Κωνσταντίνη. Και εμείς δίνουμε αξία στο σκοπό. Λοιπόν, τον ανακαλύψατε τον δικό σας. Ποιος είναι? Η αξία του να είμαι άνθρωπος. Και έχω υποχρέωση στη φύση μου να προχωρήσω, να παλέψω, να επιβιώνω και να προχωρώ. Υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχουν μεγαλεπίβολοι σκοποί. Πιστεύω ότι η αφοσίωση του να ζήσω την ανθρωπιά μου, το σώμα μου, το μυαλό μου και αυτά, νομίζω ότι είναι ένας τεράστιος σκοπός ζωής. Τα άλλα όλα έρχονται, χτίζονται. Ήταν το πνευματικό κομμάτι, το οποίο εφιλοσόφησε την κατάστασή της. Κατάλαβε ότι αν δεν βοηθήσω τον εαυτό μου, δεν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπάρχουν στην Κύπρο. Και ξεκίνησε η πορεία της ανάρρωσης. Στην πορεία αυτή, είμαι περήφανη να σας πω ότι η Λουίζα αφιέρωσε ώρες ολόκληρες να μελετά οποιασδήποτε μεθόδους υπήρχαν από άλλες χώρες, να προσπαθεί να καταλάβει τι έκαναν σε άλλες χώρες και στο τέλος της ημέρας τελειοποίησε μόνη της ένα σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί και βοηθά χωρίς καμιά οικονομική στήριξη, να φιλοκερδώς, άλλους ομοιοπαθείς της. Και είμαι πολύ περήφανη που το έκαναν αυτό το πράγμα, διότι μέσα από τις τάχτες αναγεννήθηκε. Συγγνώμη που συγκινούμαι, αλλά πολύ σπουδαίο πράγμα. Και εμείς δίνουμε αξία στην κάθε κατάσταση που μας συμβαίνει.
Δεν είναι η κατάσταση που δημιουργεί την αξία. Εμείς δίνουμε αξία στην κατάσταση. Οι καταστάσεις ζωής συμβαίνουν συνέχεια, ασταμάτητα, σε οποιοδήποτε από εμάς. Με το να καθίσω και να κλαίω τη μοίρα μου, συνέβη και με αυτό το πράγμα και να κακίζω τον εαυτό μου για αυτά, νομίζω ότι θα καθεί όλη η ουσία της ύπαρξης. Έμαθα να μιλώ Κινέζικα και ακόμα συνεχίζω, εντωμεταξύ, συνεχίζω να μαθαίνω, διότι μια γλώσσα που δεν παίρνει χρόνια για να αλλάξει, εννοούμε. Και αυτόν βοήθησε πάρα πολύ και στις αναπνοές μου, δηλαδή η ίδια η φύση της γλώσσας. Εντάξει, νομίζω από εκεί άρχισα να κτίζω. Δηλαδή αυτή το επίτευγμα, για μένα ήταν επίτευγμα το να μπορέσω να μιλήσω από μόνη μου, χωρίς βοήθεια από κανένα. Η φωνή που ακούμε τώρα προσομοιάζει με αυτή που είχατε πριν, δηλαδή. Πιστέψτε με, δεν ξέρω, κύριε Κωνσταντίνο. Μία από τις φίλες μου είπε ότι εγώ πιστεύω και τον χαρακτήρα μου που προσπαθεί να βρει μέσα από τη φωνή μου. Γι' αυτό νομίζει ότι μπορεί να παρομοιάζει. Κοιτάξτε, είναι μια artificial φωνή, δεν είναι φυσιολογική, διότι δεν υπάρχουν φωνητικές χορδές. Δεν υπάρχει το όργανο του λάριγγα που βοηθά να παραχθεί μια φυσιολογική φωνή. Εμείς όμως παράγουμε φωνή, δεν έχουμε φωνή. Ο τρόπος που αναπνέουμε είναι ο τρόπος που στέλνουμε τον αέρα στον ισοφάγο και υπάλλονται τα τυχώματα του ισοφάγου και ανοιγοκλίνοντας το στόμα παράγουμε φωνή. Θυμάστε όταν κατάφερε να ακουστεί ξανά η φωνή της? Ναι, βεβαίως. Πώς έγινε? Με ρώτησε «Φιλενάδα, με ακούς που μιλώ?» Και εγώ της είπα «Πάντα σε άκουγα που μιλούσες». Για μένα δεν είχε να αλλάξει κάτι. Είτε μιλούσαν είτε όχι, είτε κάποιος δεν περπατά ή κάποιος που για μας η φιλία δεν έχει σημασία, ούτε αν μιλά, ούτε αν έχει παραπάνω κιλά, ούτε αν έχει παραπάνω λεφτά, ούτε αν κάθεται στο καροτσάκι. Ναι, ήταν πολύ συγκινητική εκείνη η μέρα. Θυμάστε μέσα στο αυτοκίνητο και μου λέει «Μιλώ, με ακούς?». Όταν είχε κάνει την εγχείρηση η Λουίζα, δεν μπορούσε φυσικά να μιλήσει. Υπήρχαν και πάρα πολλά προβλήματα με εκείνα τα φίλτρα τα οποία πρέπει να τους βάλουν. Οπότε η επικοινωνία μας ήταν μέσω μηνυμάτων ή αν μίλαν λίγο με κάποια φίλη για να πω όλες μας, μετάφερε οι υπόλοιποι τις υπόλοιπες. Οπότε θυμούμαι μια ημέρα με πήρε τηλέφωνο και ξεκίνησε να μου μιλά. Και ήμουν έκπληκτη εγώ, αλλά επειδή ήξερα ότι με το να μιλά κουράζεται, προσπάθησα με τρόπο να κλείσω το τηλέφωνο στα πρώτα 2-3 λεπτά και μου λέει «Μιλώ, μπορώ να μιλώ, δεν κουράζουμε, θέλω να μιλώ». Ήταν σαν ένα μωρό που κάνει από τα βήματα και ξέρει ότι τώρα ένα σηκωστό και να πω παρακάτω και μπορώ να κινηθώ μόνο μου. Ήταν μεγάλη στιγμή, σίγουρα για την ίδια πολύ μεγάλη στιγμή και για εμάς, διότι όπως σας είπα και προηγουμένως, πέρασαμε σκοτεινές ώρες, μετά όμως ανέτειλε το φως. Σήμερα πώς επηρεάζεται από αυτήν την περιπέτεια?
Κοιτάξτε, τα πρώτα-πρώτα ήταν πολύ δύσκολο να βρω δουλειά. Ήρευα δουλειά και δεν βρήκα δουλειά. Η λαρυγκεκτομή καθ' αυτή χείριση και οι επιπτώσεις της δημιουργούν πάρα πολλά εμπόδια στο να δουλέψει ο άνθρωπος. Εξαρτάται από τη δουλειά που κάνει. Δεν μπορούμε να σκύψουμε όπως πριν, ότι δεν υπάρχει αντίσταση την ώρα που σκύβεις για να κρατηθεί οτιδήποτε υπάρχει εκεί. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε μεγάλες αποστάσεις. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος, διαμορφωμένος, όχι ειδικός χώρος, διαμορφωμένος χώρος όπου δουλεύεις για καθάρισμα της βαλβίδας φώνησης, της τραχιοστομίας. Είναι αυτά τα εμπόδια που δημιουργούν την αναπηρία. Εντάξει, και η μόνιμη οποία στο μέσο του λαιμού δεν είναι εύκολο πράγμα. Το τραύμα, οποιοδήποτε τραύμα μπορεί να ξεπεραστεί μια αναπηρία ποτέ. Δεν ξεπερνιέται. Και βρίσκουμε όμως τρόπους να επιβιώνουμε όλοι μας. Είμαστε μια ομάδα ατόμων που έχουμε πυγμή, έχουμε θάρρος. Έχουμε μαζί μας τον Πασικάφ που είναι, άνοιξε τα φτερά του και μας αγκάλιασε όλους. Και είμαστε ευγνώμονες πραγματικά. Το 2015, όταν το παιδί μου ήταν σε ηλικία να φύγει να πάει στο πανεπιστήμιο, χάθηκε όλη η γη από τα πόδια μου. Ήρθανε όλα πίσω, δηλαδή έκρυψα μέσα μου και δεν άφησα να βγει εγώ συναίσθημα ή οτιδήποτε. Βγήκε στην επιφάνεια το 2015 και ήταν μια περίοδος που χρειαζόμουν πάρα πολύ βοήθεια και άρχισα να καταλαβαίνω ότι όπως εμένα πολλοί κόσμος πρέπει να είναι και δεν τους ξέρουμε. Και με τη βοήθεια του γιατρού Θρασιβούλου που είναι οριλά χειρουργός, έγραψα την πρώτη μελέτη μετά από έρευνα στο διαδίκτυο το 2016. Τόλμησα το 2016 να μπω στο διαδίκτυο και να δω τι είναι λαρυγκεκτομή και να δω εικόνες. Ήμουν έτοιμη. Την πρώτη έρευνα δεν είχα ούτε κομπιούτερ και την πήρα στο σπίτι της Εύης της Αβίδου και την δακτυλογράφησα. Και άρχισε από τότε μία αποστολή. Και ακόμα έναν ζευγάρι, ο κύριος ήταν με λαρυγκιακτομή, ο κύριος Μιχάλης Μιχαήλ και η γυναίκα του, κυρία Κούλα. Και εκείνη πάρα πολύ έτσι, με πάθος, δούλεψαν και δουλεύουν για την ομάδα και δημιουργήσαμε την ομάδα λαρυγκιακτομητέν των καρκινοπαθών Κύπρου. Πήγαμε στη Βουλή, παρουσιάσαμε τη μελέτη, την έρευνα και βοηθηθήκαμε και όπως είχαμε, η κυρία Κυριακίδου κανόνισε δημοσιογραφική διάσκεψη και μίλησα, έκανα ομιλία, φανταστείτε. Και ο Πασικάφ ήταν εκεί και από εκείνη την ημέρα μας είπε ανοίγουμε τα φτερά μας και είσαστε υπό την προστασία μας. Διότι πριν κρεμόμασταν, κύριε Κωνσταντίνου, δεν ήξερε κανένας για μας. Κανένας. Και νιώθαμε πολύ μόνοι. Γνωρίζουμε πώς είναι η Κοιτάξτε, ακριβής αριθμός, επειδή υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα που δεν μας επιτρέπουν έτσι να ξέρουμε ένα ακριβή αριθμό. Είμαστε αρκετοί, ναι. Δεν ξέρετε, ο καρκίνος του λάριγκα σε πρώτο στάδιο, σε πρώιμο στάδιο, είναι 90-95% νιάσιμος. Φτάνει, να το πούμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό στην όλη συνέντευξή μας, να με επιτρέψετε, οποιοςδήποτε πάνω από 45 ετών, 45 και πάνω, έχει αρχίσει να νιώθει βραχνάδες στη φωνή, πέραν από 2 εβδομάδες. Δύσπνοια,
έναν από αυτά, όχι όλα. Ή η δύσπνοια, ή η πόνο στο αυτί, ή η δυσκολία στην κατάποση. Πέραν των 2 εβδομάδων, πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί, παραπομπή σε οτορυνολαρυγκολόγο και θα είναι, θα είναι εντάξει. Θέλει πολύ δύναμη να σταθεί στα πόδια σου μετά από τέτοιο περιστατικό και να πιστέψεις ότι έχεις κάτι να προσφέρεις. Να ωφελέσεις πρώτον εαυτό σου, να σταθείς στα πόδια σου και μετά να χρησιμοποιήσεις αυτόν το οποίο ανακάλυψες, τελειοποίησες για το καλό άλλων ανθρώπων που υποφέρουν σαν εσένα. Νομίζω ότι τα 2 χρόνια που ήμασταν έγκλειστοι λόγω κορονοϊού βοήθησαν πάρα πολύ για να εμβαθύνει και να καταλήξει και να τελειοποιήσει αυτό που ξεκίνησε και τα κατάφερε. Σήμερα με τι ασχολείστε? Λοιπόν, ναι, σήμερα είμαι στο Διοικητικό Συμβουλίο του ΠΑΣΙΚΑ. Για μένα δεν είναι εθελοντισμός, είναι σοβαρός ρόλος. Τον θεωρώ σοβαρό ρόλο. Μορφώνομαι, εκπαιδεύομαι. Έκαμε έναν course 2 μέρες με το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Ρώμης για αποκατάσταση της ομιλίας σε λαρυγγεκτομηθέντες, για να μπορώ να βοηθήσω ό,τι χρειάζεται. Κάνω παρουσιάσεις σε εταιρείες, σε σχολεία και στο ΤΕΠΑΚ και στο Πανεπιστήμιο για τον καρκίνο του λάρυγγα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα άτομα με λαρυγγεκτομία. Είναι αυτό το μήνυμα που πρέπει μέσα από την εκπομπή σας να πάρει ο κόσμος, ότι σίγουρα δυσκολίες υπάρχουν κάθε μέρα. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν πολύ, όμως να μην χάνουν την ελπίδα τους. Σωστό αυτό. Να μην χάνουν την ελπίδα τους. Κάποια στιγμή με προσπάθεια θα φτάσουν στο στόχο τους. Θα ανέβουν το βουνό τους και θα καταφέρουν. Τώρα πώς είναι η ζωή της, οι ασχολίες της, τι κάνετε μαζί, οι φίλες? Η Λουίζα τώρα έχει βρει την ισορροπία της σαν άνθρωπος, έχει βρει το χώρο της σε έναν πανέμορφο χωριό λίγο έξω από τη Λευκωσία, που αυτή τη στιγμή έγινε και το καταφύγιο μας. Δηλαδή, θα πάμε να πιούμε τον καφέ μας, θα μας περιμένει να φτιάξει το ψωμάκι μας, το τυράκι μας και να περάσουμε το απόγευμα μας, το πρωινό μας, την Κυριακή μας, ανάλογα. Έχει βρει τις ισορροπίες της. Θέλει να προχωρήσει, να δημιουργήσει, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε έναν άνθρωπο. Έχει ολοκληρώσει εκείνον το κομμάτι και τώρα θέλει να πάει παρακάτω. Το δίδαγμα της ζωής σας, όπως το αντιλαμβάνεστε σήμερα, πλήρης εμπειριών, θετικών, αρνητικών κλπ. Θετικότατο. Θετικότατο. Χαίρομαι που είμαι ακόμη εδώ. Δίδαγμα, όταν είσαι άνθρωπος που πιστεύει ότι όλες οι εμπειρίες, όλες οι καταστάσεις ζωής είναι εμπειρίες για να μεγαλώσουμε σαν άνθρωποι, φτάνει να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε
την έννοια των εμπειριών. Όταν είσαι σε θέση να αναδύεσαι από καταστάσεις ταπεινωτικές, καταστάσεις ταλαιπωρίες, το μεγαλύτερο δίδαγμα είναι επιβίωση. Σκύβεις μέσα σου και βρίσκεις τη δύναμη να ξεπερνάς ό,τι έρχεται στη ζωή. Η ισορροπία που προσπαθώ καθημερινά να βρω, εύχομαι να είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα για το παιδί μου. Κάποτε ρωτούν ποια είναι η επιτυχία της φιλίας. Είναι να αγαπάς το φίλο σου με ό,τι έχει ή ό,τι δεν έχει. Και ένα μήνυμα, αν μου επιτρέπετε, θέλω έτσι να πω, όχι μόνο για τη Λουίζα, αλλά και για τον οποιοδήποτε άλλον έχει οποιαδήποτε προβλήματα, ότι τους φίλους μας τους επιλέγουμε. Να μην εγκαταλείψεις ποτέ τον φίλο σου, όποιον πρόβλημα και αν έχει στη ζωή του. Και να το δέχεσαι όπως είναι. Είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλη χαρά, ευτυχία, το ότι έχω έτσι άνθρωπο στη ζωή μου. Είχαμε πάντα έναν όνειρο να πάμε κάπου μαζί. Να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια, μόνες μας, χωρίς οικογένειες, χωρίς αυτό. Και τα καταφέραμε. Πριν ένα μήνα περίπου πήγαμε μια κρουαζιέρα, περάσαμε απίθανα, θυμηθήκαμε από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε, την πορεία μας και ξεχωριστά και μαζί, χαλαρώσαμε και επιστρέψαμε πίσω, πιστεύω, πιο δυνατές και πιο αποφασισμένες για να προχωρήσουμε και να στηρίξει μια την άλλη σε ό,τι κάνει. Στείλετε και ένα μήνυμα της ίδιας μέσω της εκπομπής. Το μήνυμα που θέλω να στείλω στη Λουίζα είναι ότι θέλω να σταθεί μπροστά στον καθρέφτη, να δει τον εαυτόν της και να καταλάβει το μεγαλείο της. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, συγκινούμε πάει και την πρώτη φορά. Συγκινήθηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα και την ομάδα σας και σας ευχαριστώ. Είναι όλοι υπέροχες, έτσι, υπέροχοι άνθρωποι, χαρακτήρες. Να σας ευχαριστήσω για την τιμή. Πραγματικά είναι τιμή, διότι δεν υπάρχει άλλη λέξη που να εκφράζει το τι νιώθω αυτή τη στιγμή. Η εκπομπή σας βοήθησε και βοηθά πάρα πολύ κόσμο. Και οι ιστορίες που βγάζετε των απλών ανθρώπων βοηθά να δεθεί ο κόσμος μεταξύ του ακόμα πιο πολύ, διότι οι ιστορίες δένουν, βρίσκουμε μέσα από την οποιαδήποτε ιστορία βρίσκουμε στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε και τα παίρνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι είστε εδώ και ότι νομίζω πιστεύετε ότι η δική μου ιστορία, η δική μου απόσταση ζωής θα βοηθήσει οποιονδήποτε την παρακολουθήσει.